Πάμε τώρα να δούμε και πάμε σε τι καινούργια στοιχεία υπάρχουν για το έγκλημα στα γλυκά νερά. Να πούμε λοιπόν για τον Γεωργιανό, ο οποίος έχει συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία πάνω Τζίφα. Δώσε μας πληροφορίες, γιατί βγαίνουν συνεχώς νέες πληροφορίες. Δηλαδή, κάθε ώρα που περνάει, έχετε και μία νέα πληροφορία. Έτσι, έτσι είναι. Φίλιππε, δυστυχώς πραγματικά έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι και μία νέα πληροφορία και δεν ξέρουμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να συνθέσουμε ένα puzzle. Στην ουσία, πάντως, αυτό που έχει αξία να πούμε είναι ότι οι έρευνες έχουν φτάσει μέχρι τον Εύρο και μάλιστα φαίνεται ότι αποδίδουν και καρπούς. Και το λέω γιατί. Γιατί συνελήφθη λοιπόν την Κυριακή ένας Γεωργιανός, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει από τη χώρα με κατεύθυνση τη Βουλγαρία, ο οποίος βρήκαν στην κατοχή του πλαστό διαβατήριο. Κίνησε λοιπόν τις υποψίες των αρχών, τον κρατήσανε εξαιτίας του πλαστού διαβατηρίου, πήρανε DNA του και το DNA του λοιπόν αποδείχτηκε ότι είχε συμμετοχή, δηλαδή ο ίδιος είχε συμμετοχή σε μία ληστεία η οποία συνέβη στις 7 Μαρτίου στην περιοχή του Κοροπίου, όπου με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, δηλαδή δέσανε τους δύο ηλικιωμένους, τους χτυπήσανε, όπως και την οικιακή βοηθό τους, πήρανε τη λία και φύγανε. Γι' αυτό λοιπόν την ληστεία Παύλα διάρρηξη ταυτοποιήθηκε και επομένως συλλαμβάνεται. Τώρα αυτό που ερευνά η ελληνική αστυνομία είναι αν έχει συμμετοχή στο συγκεκριμένο έγκλημα στα γλυκά νερά για τον αποτροπιασμό, μάλλον που έχουμε πάρει. Πάντως μου κάνει εντύπωση σήμερα, το εξώφυλλο της εφημερίδας Μακελιό, που λέει ότι η σημερινή αποκάλυψη μετατοπίζει το κίνητρο της άγριας δολοφονίας. Έχει ένα ερωτηματικό και λέει ότι ο πατέρας της 20χρονης Καρολάιν ήταν, λέει, Βρετανός αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Και λέει ήταν αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, έχει κάποια ερωτηματικά. Και αυτό το οποίο δημιουργεί την αίσθηση το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό είναι ότι το έγκλημα ίσως να μην είχε κίνητρο μόνο τη ληστεία. Αφήνει κάποιες αιχμές τέτοιες στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και εμείς παρακολουθώντας αυτά λέμε τι γίνεται εδώ. Ναι, πραγματικά είναι περίεργο. Είναι και περίεργα, το είναι και περίεργα το... αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία ακούμε. Γιατί πάει κάπου αλλού έτσι το όλο θέμα. Δεν ξέρω. Ναι, επίσης αφήνει αιχμές η εφημερίδα. Αφήνει αιχμές η εφημερίδα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Που λέει και για το πόσο γρήγορη και βιαστική ήταν η επικήρυξη. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί θα πούν και κάποιοι τηλεθεατές και οικογένειες μάλλον που έχουν θύματα από ληστείες και έχουμε νεκρούς, γιατί στις δικές τους περιπτώσεις δεν έγινε επικήρυξη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες δολοφονημένα θύματα, από ληστείες, όπου οι άνθρωποι βρήκαν το τραγικό τέλος, είτε με μια σφαίρα, είτε τους έπνιξαν, είτε τους έκαψαν. Και η πολιτεία δεν επικήρυξε ποτέ κάποιον για αυτές τις άλλες περιπτώσεις. Μιλώντας εχθές λοιπόν με μέλη οικογένειες που έχουν χάσει τον άνθρωπό τους από ληστεία, τον πυροβόλο σκότωσαν μέσα στο σπίτι του, λέει μας, το κράτος γιατί δεν επικήρυξε να βρεθεί ο δολοφόνος του δικού μας του παιδιού. Αυτό είναι αξιοναπορίας πράγματι. Για ποιο λόγο στη μία περίπτωση το κράτος επικηρύσει τους δράστες και στην άλλη υπόθεση όχι. Άνθρωπος δολοφονήθηκε στη μία περίπτωση, άνθρωπος και στην άλλη. Και στις άλλες περιπτώσεις. Ο κόσμος που έχει χάσει ένα δικό του μέλος της οικογένειάς του, το παιδί του, τον πατέρα, την μάνα,
το συγγενή, τον σύζυγο, τη σύζυγο. Σου λέει, γιατί στη δική μας περίπτωση δεν έχει επικηρύσει το κράτος. Και μόνο σε αυτή την περίπτωση που χάθηκε ένα κορίτσι άδικα. Όπως χάθηκε άδικα η Καρολάιν, έχουν χαθεί και άλλες ανθρώπινες ζωές. Επειδή έγινε ντόρο στα κανάλια, βγήκανε και είπαν ότι εκεί επικηρύσουν τους δράστες. Ανθρώπινη ψυχή δεν χάθηκε και στις άλλες περιπτώσεις που έχουμε επίσης νεκρούς. Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Μήπως τα χρήματα για την επικήρυξη δεν τα έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά η οικογένεια της Καρολάιν? Είναι ερωτηματικά τα οποία χρειάζονται απάντηση. Γιατί ξαναλέω, είναι εκατοντάδες οι οικογένειες που έχουν χάσει κατά τη διάρκεια διαρρήξεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων στους ανθρώπους τους. Και ζητάνε μέχρι τώρα απαντήσεις. Για την υπόθεση του Μάριου, που έγινε τόσο ντόρος. Βλέπαμε Νικολούλη με εκπομπές, με παραεκπομπές. Δεν επικηρύχθηκε η δολοφόνη του. Η γυναίκα, γιατί δεν θέλω να λέω και ονόματα τώρα και ξενοπληγές στους συγγενείς, που τη βγάλανε ότι αυτοκτόνησε, ήταν δολοφονία. Δεν επικηρύχθηκε κανένας. Είναι πάρα πολλές ιστορίες και πάρα πολλά τα εγκλήματα αυτά. Συγγνώμη, ακόμα και η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ που συγκλώνησε όλο τον πλανήτη. Δεν βγήκε να πει το κράτος και εκεί και για τον Γιώργο Καραϊβάζ επίσης. Δηλαδή, ξαναλέμε, είναι λυπηρό για κάθε άνθρωπο να φεύγει από τη ζωή. Αλλά λένε οι συγγενείς, γιατί σε αυτή την υπόθεση και όχι και στις υπόλοιπες. Τι το ξεχωριστό έχει, άνθρωπος δεν έφυγε και στην μια πλευρά, άνθρωπος δεν έφυγε και στην άλλη. Αφαιρέθηκε μια ζωή. Και εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα. Τα 300.000 ευρώ της επικήρυξης τα έχει δώσει η οικογένεια ή το ελληνικό δημόσιο? Δεν έχει ακουστεί αυτό. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα που το κάνουμε εμείς. Το ελληνικό δημόσιο έδωσε 300.000 ευρώ ή η οικογένεια? Μένουμε εδώ.